Είμαι ο αστυνόμος της Φρουτοπίας. Τι λες καλέ, αφού είσαι τσουβαλός σακούλα. Είμαι μεταβιεσμένος σου λέω. Είμαι ο αστυνόμος της Φρουτοπίας. Διεξάγω μυστικές έρευνες. Ναι. Για ρίξε μια ματιά δίπλα μου. Γύρω σου μας βλέπει κανείς. Όχι, θα είμαστε μόνοι. Α, εντάξει. Ένας αστυνόμος. Εγώ είμαι ο Πίκος Αθήκος, ο δεμάνος δημοσιογράφος της εφημερίδας Ρέχα. Ρεβέ. Ταυτότητα. Ταυτότητα. Ορίστε. Αυτό είμαι εγώ το πουτσα. Αυτό έχω τώρα, αυτό σου δείχνω. Καλά. Πότε είσαι, πώς βρέθηκες εδώ. Είμαι εδώ για να ερευνήσω την εξαφάνιση του Μανώλη του Μανάβικο. Ποιον υποστεύεσαι. Όλους. Όλους. Μπάμιες, τα κολοκυθάκια, τα μασολάκια, όλους, όλους, όλους. Λοιπόν, φεύγω τώρα, πάω στο Μανάβικο να κάνω μια εξολογιστική έρευνα. Μήπως θα ανακαλύψω κανένα νίκη. Νίκη! Τίποτα, ήρθε, ήθελα να πω. Άντε, καλά, καλά. Κάποιος έρχεται, να μην κάνετε να κρύψει μάλλον στο σακούλα. Πούλα μου, ρε, πούλα μου. Πάλι είσαι εδώ, εσύ την πήρες, το ξέρω. Χαίρετε. Χαίρετε. Ποιος είσαι εσύ. Είμαι ο Ανανίας του Πεπόνι. Ανανίας, ναι. Ποιος είσαι εγώ. Εγώ είμαι ο Πίκος Αμπίκος. Ο δεμάνος δημοσιογράφος της εφημερίδας. Ρέχα, κύριε. Καλή δεν είναι τέλειο. Εκεί που χουζούρευα στο καθάρισμα, έρχεται που λες ο Μανώλης επανάβης, επειδή είδε ένας πελάτης. Και πού σε με πονάει και πού σε σπάει. Ευτυχώς ο πελάτης δεν έμεινε ευχαριστημένος, αλλά εγώ έχασα τη βούλα μου. Είμαι ένας πεπονοχτυπημένος, ένα πεπόνι χωρίς βούλα. Τι το πήρε, ποτέ, το βράδο μου. Και πού τον έχω ψάξει. Από τα καβάσια, λες τη σιγαριά, τα βάφια στο σπίτι. Να βρέσω. Τα βάφια, το ξέρω, τα βάφια στο σπίτι. Τι θα κάνω. Τι να κάνετε, δεν μου δώσετε βοήθηση καλή. Κανένα, βέβαια, με βοήθηση. Βέβαια, ο ξάδερφός μου, ο Σωτήρης το καρπούζι. Και τι έκανε δηλαδή. Μόλις είδε το Μανώλη, βγήκε από το καβάσι του και του έδωσε μια καρπουζιά. Καρπαζιά εννοείται. Όχι, τα καρπούζια όταν θυμώνουν δίνουν καρπουζιές και οι μάρπες δίνουν φάρπες. Φάρπες. Ναι. Αλλά τι να κάνουν. Θα με τρώνε και θα φτύνουν τα σπόρια μου στους πέντε ανέλους. Πέντε ανέλους. Αγμούλα μου καημένη. Πού να είσαι μαραμένη! Μαραμένη, μάλιστα! Τώρα όμως πρέπει να σε αφήσω, γιατί σήμερα έχουμε εκλογές! Εκλογές! Είναι υποψήφιος για νέος δήμαρχος, ο Εμίλιος το Μήλο! Ο Εμίλιος! Τι είναι ο Εμίλιος! Μήλο! Μιλάνε! Καλέ, πού ζεις! Πάω μακριά από εδώ, μακριά! Τώρα θα πάω στη Λαχαναγορά! Λαχαναγορά! Αλληλόγω! Όταν βγει θα του ζητούσε να δώσει σύνταξη σε όλα τα πεμπόνια χωρίς βούλα! Ναι, πάω! Αυτό τι είναι! Αυτό! Βούλα σου! Όχι, είναι το τσουλούπι μου! Αχ, η βούλα σου δηλαδή! Να είχα κι εγώ μια βούλα τέτοια! Πάω τώρα! Πάω στον Εμίλιο το Μήλο! Έγινε! Εσύ να μου δώσεις τη βούλα. Τη βούλα, μην την ξεχάσεις μετά να του δώσεις. Έχω πολύ δυνατό. Πολύ. Πάω τώρα. Γεια. Είπαμε γεια σου. Γεια. Είπαμε γεια σου. Γεια. Ναι, αλλά επαναλαμβάνεις. Τι άλλο να ακούσω. Τον είδες. Ναι. Πάμε στο Μαναβίκο. Σπάστε τους δαιμονοσπίτες, σπάστε τους
άνθρωποι ψυχία, η ίδια συμπορία. Άνθρωποι ψυχία, η ίδια συμπορία. Ζήτω, ζήτω, η ίδια συμπορία. Τα έχουν έτσι,
τα έχουνε μπερδέψει. Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Δώσε! Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Δώσε! Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Χαλαρός ο ψήφος. Για να δούμε δυνατά αν θα ψηφίσουμε όλοι μαζί. Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Τα λέμε την Κυριακή στις κάρπες. Γκόλατο, το μαλλί δικό σου είναι. Να σας κουράξω εγώ το κομμάτι. Εσύ Αντώνη, Αντώνη δεν σε λένε. Και εσύ που είναι εδώ. Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμίλιε προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου είπα. Κάτι μου λέει ότι επαναλαμβάνει. Δεν τον κόβω και για πελοντικό αρχηγό της ουτοπίας αυτόν τον Εμίλιο. Άμα δεν βρω τι έγινε με τον Μανώλη, τον Μανάδη, δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω τι γίνεται τώρα. Ξαφνικά ξεσηκώνονται τα φρούτα και αρχίζουν τις εκλογές. Ο Εμίλιος αρχίζει να τάζει επιδόματα φούλας και να κάνει επιτές στα φιλολογία σε όλα τα σταφύλια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πρέπει πραγματικά να βγάλω μία άκρη. Μήπως να πάρω τηλέφωνο τον κύριο διευθυντά για να παρετηθώ από αυτή την εφημερίδα. Θέλω να μου πάρετε μια συνάντηση. Συνάντηση. Δεν μπορώ τώρα. Έχω πια. Σας παρακαλώ. Μια φίλε. Μια φίλε. Καλέ. Μια φίλε. Καλέ που πήγε. Μας αφήνει σιγά σιγά. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Και ξέρετε στην Παλαιστινή, σηκώθηκαν τα κολοκύθια να δίνουν το μανάδι. Ναι. Αλλά βλέπω, ξέρετε, και τρομερείς εφιάλτες. Εφιάλτες! Τι εφιάλτες! Βλέπω ότι με πιάνουν. Ναι. Με ψιλοκόβουν. Ναι. Με αλευρό. Ναι. Και με την καλύτερη. Συμβαίνει στις ταβέρνες που γεφτούν. Με βάζουνε δίπλα στις φελίκες. Ναι. Και στα τσιφουράκια. Αμάν. Και με χλαπακιάνουν. Ξέρω, λόγια. Εμένα. Με το λογιδάκι. Γιατί μου το έκανε. Το είχες πει αυτό στο Μανώλη, το Μανάβι. Το είπα. Και τι σου είπε. Και ξέρετε τι μου απάντησε. Τι. Κολοκύθια με τη ρίγανη. Με τη ρίγανη δεν πάνε να του πεις στο τζατζίκι πηγαίνουν τα κολοκύθια. Πλάκα κάνω. Ψέματα κάνω. Έχω κάνει.